Τώρα και δεν ρωτάω. Θα κάνω. Θα διευκρινίσει κάτι. Κάτσε που δεν νομίζω τι. Πέσουμε την κεφαλή. Πάμε στην ψηφοφορία. Πάμε στην ψηφοφορία. Κύριε Παπαδόπουλο, πάμε στην ψηφοφορία. Κατά μειοψηφία. Για να δω τα λέω. Συγκεκριμένα. Αν τα λέω. Τα έλεγα. Τα λέω. Πάμε τα επόμενα θέματα μέχρι και το 16. Και το 16. Πρόεδρε τη διαδικασία λοιπόν. Διευκρινίστε ότι έγινε λάθος στην ρύθμιση. Το τρίτο θέμα επαναλαμβάνεται δύο φορές. Οπότε όλα ανεβαίνουν μετά ένα χρόνο. Είναι λάθος λοιπόν. Δεν είναι. Είναι θέμα παρατάσεων. Θέλω διευκρινίσεις, διότι αυτή η γέφαση τελείωσε, πληρώθηκε και βλέπω και δεν χτυπάει δύο άλλες. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Μετά το τσικόρο. Στο 10ο τάτο στο τσικόρο. Δεν το τσικόρο. Μιλάμε για το δασίλειο. Δασίλειο. Το ένα είναι πέφτω και το άλλο είναι έκτο. Το 6. Είναι λάθος η αρρύθμιση σε μένα. Α, εντάξει. Σε ρώσεις υποκατάσταση για έφερα τα συλλήγου να ξεκινήσουμε με τη σειρά όλα τα θέματα και φτάσουμε για τέλη γιατί θα έχουμε αρχίσει να το πάρουμε. Θέμα τέταρτο. Χορήγηση παράδοση προθεσμία περιόριση έργου, αντικατασκευή αντιπολιτιστικών έργων και αντιμετώπιση καταστατικών φαινομένων. Φιλιππέος, υπάρχει κάποια ερώτηση. Πέμπτο θέμα. Χορήγηση παράδοση προθεσμία περιόριση του έργου διαμόρφωση χώρων οικισμών Δήμου Ζέκα. Έκτο θέμα. Κατασκευή σιδηρογέφυρα στην τοπική κοινότητα Δασκού. Παράδοση προθεσμία και εκτέλεση του έργου. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έβδομο θέμα. Παράδοση προθεσμία και εκτέλεση του έργου στα αιρώσει και αποκατάσταση γέφυρα δασιλείου νομού Κρεμερών. Κατάξει την κυρία Παπαδόπουλο. Εδώ η Εκκλησία πρέπει να ενημερώσει το σώμα τι ακριβώ συνέβη. Η μελέτη έγινε επί διδικία μου, η εκτέλεση του έργου ξεκίνησε από τη διδικία μου και γύρωσε επί του κύριου Κουτσίδη. Συγκλήσει με 86.000, αν κάνω λάθος, πήγε παράταση 106 και τώρα βλέπω πάει 156. Το έργο είναι τελειωμένο εδώ και δύο χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω, ήρθε το θέμα και στην πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έδει τώρα παράταση. Παράταση ουστή. Ευχαριστούμε κύριε Παπαδόπουλο, κύριε Καρατζόνη. Έχετε να απαντήσετε. Πράγματι, επανέρχεται το θέμα αυτό για να πάρουμε την παράταση προθεσμία δεδομένων του συστημικού νομικού πλαισίου που τίθεται από το ελεκτικό συνέδριο. Και την προηγούμενη φορά είπα ότι χρειάζονται, απαιτούνται για να τελειώσει το έργο νέες εργασίες που δεν προβλέπονται από την αρχική μελέτη. Πληρούνται ακριβώς οι προϋποθέσεις του νόμου για τη συμπληρωματική σύμβαση. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Το έργο δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει αυτό καθ' αυτό το αντικείμενο, το υπερσυμβατικό αυτό αντικείμενο. Μέχρι τώρα δεν κατορθώθηκε να πάω μια θετική απάντηση ή αρνητική απάντηση ότι τελικά το έργο θα κλείσει εκεί που είναι. Δηλαδή οι εργασίες οι οποίες απαιτούνται από τις συμπληρωματικές σύμβασεις δεν πρόκειται να γίνουν. Ποιες εργασίες? Τις είχα πει κύριε Αντιδήμαρχε και την προηγούμενη φορά. Είναι οι εργασίες ενεμάτων και τα λοιπά τα οποία αυτά θα έπρεπε να αποκαλυφθούν. Αυτές οι εργασίες έγιναν καταρχήν στην αρχή. Εγώ δεν πρόκειται να ξυπνώσω, δεν πρόκειται να δείξω. Η εικόνα μου είναι μηχανολόγος γενικός, έτσι. Εντάξει, αυτές οι εργασίες. Είχαμε πει και την άλλη φορά, θα μπορούσα να φέρω αν σήμερα ετίθεται το ζήτημα τόσο έντονα, θα ερχόταν εδώ η πολιτική μηχανική, η συνεργάτη πολιτική μηχανική να απαντούσε στα επιμέρους ειδικά ζητήματα. Εκεί όμως πιο γενικά ο διευθυντής του τεχνικού. Όχι μόνο αυτό, αλλά να εξηγήσουν οι μηχανικοί πώς από 76 έφτασε 156. Εδώ είναι ένα ζήτημα. Με καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάω. Απόλυτα. Ναι, αν με καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάω, είναι τούτο. Το επαναλαμβάνω. Το έργο,
επειδή χρειάστηκαν να γίνουν εργασίες που δεν προβλέπονται από την πρακτική μελέτη και επειδή δεν πολύ δυνατό να ξεπεραστεί το συμβατικό αντικείμενο, το οικονομικό συμβατικό αντικείμενο με άλλον τρόπο για να πληρώσει τον έργο, απαιτείται συμπληρωματική σύμβαση. Κύριε Παπαδόπουλο, η απάντηση που δίνει ο διευθυντής είναι αυτή. Εάν δεν αρχίσει αυτή την ερώτηση. Την προηγούμενη φορά ο διευθυντής ανέφερε ότι οι εργασίες ήταν τα πέλματα κτλ. Τα πέλματα ήταν οι πόλεις εργασίες που έγιναν στην Κέφυρα. Γιατί ξεκίνησε ότι οι φορείποντοι υπηρεσίες 80 φτάσανε στο 90, στο 100%. Δεν έτσι χάζεται το ζήτημα. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι η υπαριθμό 3.208 του 2011 απόφαση του Ελεκτρικού Συνεδρίου απαιτεί η παρατάσεις υποθεσμίας να μην είναι μόνο από πλευράς εισήγησης μέσα στο συμβατικό χρόνο, αλλά και από πλευράς του απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γι' αυτό τίθεται το ζήτημα αυτό σήμερα, παρόλο που δεν πήραμε απάντηση από το Δημοτική Αρχή. Δεν ενδιαφέρει το Ελεκτρικό. Εγώ σου λέω, ξεκίνησε 76, πήγε 106, πήγε 186. Ποιος υπέγραψε αυτές τις συμβάσεις σε ένα έργο κυριωμένο. Η ουσία, η εξουσία. Τώρα τι λέει το λιμανικό, μία σύμβαση. Μία σύμβαση. Αν υπάρχει μία σύμβαση, δεν πάει με το Φιλιππέκη. Μία σύμβαση υπάρχει. Αυτή που υπάρχει που προέκυψε από τη δημοκρασία. Καμία άλλη. Δεν υπάρχει άλλη σύμβαση. Είναι έργο ΕΣΠΑ. Είναι έργο ΕΣΠΑ. Συγγνώμη Πρόεδρε, απλά είναι έργο ΕΣΠΑ. Ό,τι γίνεται με εντολή της υπηρεσίας δεν μπορεί να ασχοληθεί κανένας άλλος, δεν μπορεί να υπογράψει σύμβαση. Πολιτικό πρόσωπο, αν δεν εισηγηθεί η υπηρεσία. Είναι έργο ΕΣΠΑ, υπήρξε μια έκπτωση μεγάλη τώρα κοντά στο 50% και υποκράτηκε σε πολιτικό. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει ούτε συμπληρωματική σύμβαση, ούτε τίποτα άλλο. Γιατί συγγνώμη, η σύμβαση που η οποία υπεγράφει είναι ποσού 122.164,91 και με το ΦΠΑ είναι 150. Δεν παίρνω σαν πολλές συμπληρωματικές. Εμένα με αφορά. Υπάρχει άλλη σύμβαση. Όχι. Τι σύμβαση είναι αυτή, ποια σύμβαση μιλάμε. Είναι μία σύμβαση. Οι συμβάσεις δεν μπορούν να ούτε να τις υπερβείς με κανένα τρόπο. Απλά η σύμβαση αυτή για να υλοποιηθεί το έργο, συγγνώμη, το καταλάβατε αυτό, για να υλοποιήσουμε το έργο, απαιτούνται νέες εργασίες που δεν προβλέπονται από την αρχική μελέτη. Και δεν μπορεί αυτή η σύμβαση να ανταποκριθεί σε αυτές τις νέες εργασίες. Αν εξεπρεσάρετε αυτό, λέτε, η μελέτη ήταν 76.000. Αν ήταν 76.000 η σύμβαση, γιατί υπεγράφει 150 με το ΦΠΑ. Ή αυτό που ήταν. Συγγνώμη, συγγνώμη. Η μελέτη που δημοκρατήθηκε. Η μελέτη που δημοκρατήθηκε, που επικαιροποιήθηκε και θεωρήθηκε από τεχνική υπηρεσία 300.000 ευρώ. Ναι, τι είναι αυτά που εδώ πέρα. Και αυτή είναι 300.000 η μελέτη. Αυτό είναι το νούμερο. Και με την μελέτη πήγε σε 150. Κύριε Βρυσάνδρα. Δεν θα ξανά. Θα ξαναλέψω, κύριε Βρυσάνδρα. Δεν υπάρχει άλλη. Κύριε Βρυσάνδρα. Μία ερώτηση να κάνω. Το έργο πρέπει να έχουμε τη συμπληρωματική σύμβαση. Θα χρηματοδοτηθεί από το Πανταζής. Όχι, έχω δίκιο σε αυτό, για να ολοκληρωθεί. Πήγε να μείνει έτσι. Όσε δουλειέ είναι ανεπίδα, πρέπει να ολοκληρωθεί σε ένα σύντομο χρόνο. Συμπληρωματική σύμβαση πρέπει να περάσει το κοινό σου τέλειο. Μπράβο, ναι, αυτό ακριβώς. Θέλει σίγουρα την απόφαση από εμά να πάμε σε ένα σύντομο χρόνο. Πολύ πιθανό να το απορρίψει κιόλα. Αν επειδή χρηματοδότησε όμω είναι από εσά, να τη πάρουμε όλη μια γενναία απόφαση. Να το εντάξουμε στο τεχνικό πρόγραμμα. Δεν πέρασε. Όχι, αυτό θέλω να πω. Θα μπορούσε να διαθέσει το τεχνικό πρόγραμμα χρηματοδότηση σάρα και να είμαστε σίγουροι. Λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι το έργο ήταν η μελέτη
Ο προϋπολογισμός της μελέτης του έδωσαν 300 ευρώ. Αυτή τη μελέτη που είχαμε, αυτή δημοκρατήθηκε, αυτή θεωρήθηκε από την υπηρεσία. Πήρε έκπτωση κοντά στο 50% και είναι πολύ μεγάλη έκπτωση και το συμφωνητικό ήταν 150.000 με το ΦΠΑ. Αυτό που διάβασε ότι είναι 128 με το ΦΠΑ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στην πορεία, όταν αποκαλύφθηκαν τα μέλη και άλλα, προφανώς χρειάστηκαν κάποιες άλλες εξουσιακές εργασίες. Αλλά δεν έχει ούτε εγκριθεί κάτι, ούτε έχει υπογραφεί. Έχει τις ψηφοφορίες. Ψηφίστε. Ψηφίστε. Δεν τέθηκε θέμα του ψηφίστε. Αμόφερ. Σχόλου.